Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι ανησυχητικά και ουσιαστικά δείχνουν την ανάγκη ενημέρωσης και επιμόρφωσης των παιδιών, ώστε το διαδίκτυο να είναι ένα θετικό εργαλείο στα χέρια τους και όχι ένα επικίνδυνο εργαλείο που τους εκθέτει σε ποικίλους κινδύνους. Τα ποσοστά σεξουαλικής διαδικτυακής παρενόχλησης, αποπλάνησης και κακοποίησης, όπως μας τα μεταφέρουν οι εκπαιδευτικοί, είναι μεγάλα. Πρέπει να μας προβληματίσουν, όπως πολύ μεγάλο είναι και το ποσοστό των παιδιών, ακόμα και στο δημοτικό, που μιλούν με αγνώστους στο διαδίκτυο. Ένα άλλο σημείο το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι η δυσκολία που παραδέχονται ότι αντιμετωπίζουν σχεδόν οι μισοί εκπαιδευτικοί στο να διαχειριστούν δύσκολες καταστάσεις που απορρέουν από τη χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά. Οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται στήριξη, ακόμα περισσότερη ενημέρωση και επιμόρφωση, καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία και ο ρόλος τους είναι καταλυτικός στην εκπαίδευση των παιδιών στην ορθή χρήση του διαδικτύου.